Στην Ανατολική Χαλκιδική, ανάμεσα σχεδόν στην πόλη της Ολυμπιάδας και στην Ιερισσό, βρίσκονται τα Στάγυρα. Ένα ορεινό χωριό στο οποίο αξίζει να κάνετε μια στάση για να επισκεφτείτε το άλσο του Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλη γεννήθηκε στα αρχαία Στάγυρα που βρίσκονται σε απόσταση 25 χιλιόμετρων από εδώ, αλλά ο χώρο ήταν ιδανικό για να τιμηθεί ο αρχαίο φιλόσοφο. Το άλσο στην περιοχή προπήρχε και το 1956 επιλέχτηκε για να γίνει εκεί το θεματικό πάρκο στο Άλσο συναντήσαμε και τον Κώστα Σισμανίδη, τον αρχαιολόγο που ανέσκαψε τα αρχαία στάγυρα και ανακάλυψε τον τάφο του Αριστοτέλη. Ένα λοιπόν από του λόγου που εδώ έγινε το άγαλμα, που στήθηκε το άγαλμα του Αριστοτέλη, που το έχω μπροστά μου, ε, είναι ότι πιστευόταν ότι εδώ ήταν τα αρχαία στάγυρα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι την εποχή που στήθηκε στις αρχές της δεκαετίας 60, του 60, το άγαλμα του Αριστοτέλη εδώ δεν υπήρχε πρόσβαση από την πλευρά της Ολυμπιάδος όπου τα αρχαία στάγυρα. Επομένως κατά κάποιο τρόπο δικαιολογημένα θα λέγαμε στήθηκε το άγαλμα του Αριστοτέλη εδώ το οποίο είναι εξαιρετικό είναι έργο του γλύπτη Νικόλα, του γνωστού γλύπτη Νικόλα και έγινε με δαπάνες όλων των χαλκιδικιωτών απανταχού της επικράτειας με έναν πανελλήνιο θα λέγαμε έρανο. Στο πάρκο μπορεί να δει κανείς πρωτότυπα διαδραστικά όργανα που λειτουργούν βάσει των φυσικών νόμων που περιέγραψε στα έργα του Αριστοτέλης. Η πηξίδα, το πρίσμα το ηλιακό ρολόι, τα παραβολικά κάτοπτρα και άλλα όργανα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα αποσπάσματα από τα έργα του Αριστοτέλη. Ο Δήμος Αριστοτέλη, ο σημερινός Δήμος Αριστοτέλη και παλαιότερα Δήμος Σταγύρων Ακάνθου έστησε αυτά τα όργανα σε αυτό εδώ το πάρκο τα οποία όλα σχετίζονται με ιδέες του Αριστοτέλη οι οποίες περιγράφονται κυρίως στα φυσικά, στο έργο του που λέγεται φυσικά. Έχουμε διάφορα όργανα στον περιβάλλοντα χώρο και υπάρχουν μπροστά σε κάθε όργανο και οδηγίες για το τι είναι το καθένα και τι κάνει.